Καλημέρα στο Βασίλη Σκουρή, έναν από τους εγκυρότερους στο πολιτικό ρεπορτάζ, επικεφαλής άλλωστε του πολιτικού στο ΑΕΔΙΣΙΣ, που έχει αναλύσεις τζιζ. Καλημέρα Βασίλη. Καλημέρα, όλο δούλεμα, καλημέρα Γιώργο. Καθόλου δούλεμα, εδώ έχει ξεσηκωθεί το DNA του νησιού, καταλαβαίνεις. Καταρχήν η Βαρβάρα που άκουγα τα μηνύματα πριν, ναι, ναι. Έχει πολύ το δίκιο. Α. Από πότε έχεις να δεις το κοινάλ πρώτο θέμα στα δελτία ειδήσεων? Από τότε πραγματικά, από τότε που όπως είπε ο επόμενος ακροατής συγκράτησε το όνομά του, έγινε αυτό που έγινε στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ τότε, που έδωσε ψήφο εμπιστοσύνη στον Πρωθυπουργό με την προϋπόθεση ότι θα παραιτηθεί την επόμενη μέρα. Το οποίο ήταν παγκόσμιο φαινόμενο για να μην τον ρίξει. Αλλά και κατ' ουσίας ρίχνοντάς τον. Αυτά όντως δεν υπάρχουν. Θα μείνει και θα διδάσκεται στην παγκόσμια ιστορία. Πρωτοφανές γεγονός. Τι μπορούμε να πούμε σήμερα, Βασίλη, που έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο, τους πέδεψε λίγο και ο Παπανδρέου. Η αλήθεια είναι ότι το πήγε μία ώρα πίσω, αλλά πλέον τι μπορούμε να πούμε? Ότι οι υποψήφοι και οι 7 ήταν υπέροχοι, αλλά νομίζω θα μείνουν 6. Αρχίζει το παιχνίδι των μικρών μίτσων πια. Θα έχουμε ο κύριος Γκεγέρογλου, νομίζω πολύ πιθανόν σήμερα θα αποσυρθεί υπέρ του Παπανδρέου. Κάποιες πληροφορίες μάλιστα λένε ότι πήγε και από εκεί χθες, από το ίδρυμα Παπανδρέου. Ναι. Την ίδια πληροφορία έχουμε. Δεν, ναι, το ναι. Έχω, ναι. Δεν το έχω διασταυρώσει όμως ακόμα, οπότε με κάθε επιφύλαξη το μεταδίδουμε, επειδή είναι και Ηράκλειο εκεί, είναι Κρήτη και θέλει πολύ προσοχή αυτά τα πράγματα. Φαίνεται ότι ξεχωρίζουν πια 3 πρόσωπα στη μάχη της διαδοχής. Ο Γιώργος Παπανδρέου, ο Ανδρέας Λοβέρδος και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Και νομίζω ότι περίπου η γεωγραφία είναι κάπως σχηματοποιημένη. Ο Γιώργος Παπανδρέου που θα εκφράσει το παλιό, το παπανδρεϊκό ΠΑΣΟΚ με προσθήκες. Η Τόνια Αντωνίου, για παράδειγμα, ήταν υπαρχηγός του, όχι υπαρχηγός, αλλά ήταν τα ηγετικά στελέχη της ομάδας του Ευάγγελου Βενιζέλου το 2007 που γινόταν η μάχη της διαδοχής, μέχρι που πήγε στην Φόφη γεννηματά, που άλλαξε η ηγεσία. Σωστή υπενθύμηση, η Τόνια Αντωνίου που ξεκίνησε ως ένα σκληρός συνδικαλιστικός στέλεχος του ΟΤΕ με τον Άκη Τσοχαντζόπουλο, θυμίζω. Σωστό γι' αυτό, και στην νεολαία και λοιπά. Και έτσι ήταν το γεγονός. Από την άλλη πλευρά θα είναι ο Ανδρέας Λοβέρδος, που έδειξε αντανακλαστικά από την πρώτη στιγμή και εμφανίστηκε ως ο αντίπαλος πόλος του Γιώργου Παπανδρέου σε μια αντιπαράθεση που θυμίζει τώρα ως τραγωδία, ως φάρσα, ως νέα κατάσταση, δεν μπορώ να το πω, την αντιπαράθεση του 2007 μεταξύ Παπανδρέου και Βενιζέλου. Εξάλλου στον Ανδρέα Λοβέρδο είναι πολλά στελέχη που ήταν με τον Ευάγγελο Βενιζέλο και ο κύριος Λοβέρδος ήταν τότε. Και ενδιαμέσως ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος κατά κοινή ομολογία και αυτός πατριώτης σας, έχει ένα ισχυρό στρατό, έχει μια δύναμη στον κομματικό μηχανισμό του ΠΑΣΟΚ ανά την Ελλάδα. Όμως τις επόμενες μέρες, ακριβώς επειδή άλλαξε η κατάσταση, έχει το στοίχημα να προσαρμόσει την στρατηγική του ώστε να δείξει αφενός ηγετικό προφίλ και αφετέρου θα καθαρίσει τις πολιτικές τους θέσεις, τις οποίες εν πολλής δεν γνωρίζουμε, τουλάχιστον δεν τις γνωρίζουμε όσο γνωρίζουμε τον Γιώργο Παπανδρέου και του Ανδρέα Λοβέρδου. Σε αυτό το πλαίσιο θα δοθεί η μάχη που ενδιαφέρει όλο το πολιτικό σύστημα ανεξαρτήτως αν δεν μιλούν, νομίζω, μεταξύ αυτών που παρακολουθούν με αγωνία εκτός των 7 υποψηφίων και όσων είναι φανατικά μαζί τους, είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Αλέξης Τσίπρας. Γιατί το κοινάλ μπορεί να είναι μικρό κόμμα, μπορεί, δεν ξέρω, θα το πάνε και παραπάνω υποψήφοι αν εκλεγούν. Ο καθένας λέει, ο Λοβέρδος λέει, θα διπλασιάσω την βάση. Ο καθένας λέει και μπορεί να λέει ό,τι θέλει και μπορεί και να το πετύχει. Αλλά είναι και με το μέγεθος του 8% ένα πολύ κρίσιμο μέγεθος, γιατί μπορεί να επηρεάσει τις εξελίξεις ως προς το σχηματισμό κυβέρνησης, κυρίως τις εκλογές με απλή αναλογική, εφόσον οι σχετισμοί δύναμη το επιτρέψουν. Και μπορεί και κάτι ακόμα. Μπορεί να είναι πολύτιμος σύμμαχος ή μη σύμμαχος σε μια προσπάθεια του Πρωθυπουργού που ακόμα θα εκλεγεί, εντοκόμα που θα εκλεγεί και μετά τις δεύτερες εκλογές, για να σχηματιστεί η πλειοψηφία των 180 ευρώ σε κρίσιμα θέματα που θα απαιτηθούν και θα απασχολήσουν το επόμενο διάστημα το ελληνικό κοινοβούλιο.
Με αυτή την έννοια έχει έναν αριθμιστικό ρόλο πάρα πολύ μεγάλο. Το ποιος θα εκλεγεί στην ηγεσία του έχει πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλη σημασία και μπορεί υπό προϋποθέσεις, κατά τη γνώμη μου, ιδίως αν είναι ο Γιώργος, αν εκλεγεί ο Γιώργος Παπανδρέου, να αναδιατάξει το κομματικό σκηνικό όπως το είδαμε έως σήμερα. Γι' αυτό υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον, γι' αυτό είδατε κι εσείς δεκάδες άρθρα κάθε μέρα στις εφημερίδες. Τα θέματα που διαβάζονται πιο πολύ στο site είναι, παλιά έβαζε στο και δεν διάβαζε κανένα η Κινάλ, είναι αυτά. Ξύπνησε το ενδιαφέρον του κόσμου, θα ανέβει η συμμετοχή κατά τη γνώμη εκεί που μιλούσαν για 100.000 και θα ήταν ευχαριστημένοι να πάνε να ψηφίσουν. Δεν μιλάμε γι' αυτό. Ο Γιώργος Παπανδρέου άνοιξε χθες μια ψηφιακή πλατφόρμα στην ιστοσελίδα του που μπορεί ο καθένας να υπογράφει. Και αυτό δεν θα είναι για υπογραφές που θα κατατεθούν το απόγευμα, θα καταθέσει υπογραφές μελών της Κεντρικής Επιτροπής. Εκεί θα γράφεσαι ότι τον στηρίζεις και αυτό θα μείνει ανοιχτό μέχρι και τις ημερομηνίες των εκλογών. Άρα χτυπά αύξηση συμμετοχής με επίδειξη δύναμης, λες. Ακριβώς, ακριβώς. Ναι, 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 ναι. Μπορεί να περάσει και τις 250.000 που ήταν η προηγούμενη εκλογή της Φόφης Γεννηματά. 232, 32, δεν το πιστεύω, γιατί είναι και χειμώνας. λοιπόν, είναι και χειμώνας και είναι και ο κορονοϊός, δεν ξέρω. Βασίλη, επειδή είσαι μπαξέ σε πληροφορίες, μισό λεπτό τώρα, γιατί εδώ έχω βροχή ερωτημάτων. Όχι ότι τα ξέρεις όλα, αλλά... Αν ξέρω, ναι, αν ναι. Ξέρω. Καταρχάς να πω κάτι για την κεντρική πολιτική σκηνή, γιατί είναι και καλό παραπολιτικό για όλους σας. Και το υπενήχθηκες εσύ. Ο Νίκος, ναι, είναι συμπατριώτης μας και μάλιστα, κατά το ίμιση, είναι από τα Αρκαλοχώρη που είναι και ο Γκεγκέρογλου. Το Αρκαλοχώρη είναι η μεγάλη πολιτική σχολή του Πάλε Ποτέ Κρατεού Πασόκ στην Κρήτη. Και το Αρκαλοχώρη είναι το χωριό που οι γερόντι, όπως είπα την άλλη φορά, επιμένουν δύο εκλογικές αναμετρήσεις να ρίχνουν το καθαρό ψηφοδέλτιο του Πασόκ που ακυρώνεται με τον ήλιο. Βρεθήκαν 150. Απίστευτο. Φοβερό, απίστευτο. Λοιπόν, δύο χωριανοί δηλαδή μέχρι στιγμής. Ο ένας μάλλον θα τραβηχτεί. Τώρα όμως κοίταξε να δεις, εδώ ρωτούνε. Ο Γιώργος από την Άρτα. Καλημέρα, λέει στον κύριο Σκουρή. Το ενδεχόμενο να αποφάσισε την υποψηφιότητα ο Γιώργος για να μην γίνει το κοινάλι του Λοβέρδου δεκανίκη του Μητσοτάκη, το σκέφτηκε κανείς? Δεν ξέρω αν το αποφάσισε γι' αυτό, όμως ο Γιώργος Παπανδρέου έδωσε ξεκάθαρα μέσω της δήλωσής του χθες την υποψηφιότητά του. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να το κρατήσουμε. Αν με ρωτήσεις τι είπε ο Γιώργος Παπανδρέου χθες, που χρησιμοποίησε τον όρο νέα αλλαγή, είναι δύο φράσεις. Η μία είναι μεγάλη ισχυρή παράταξη πρωταγωνίστρια των εξελίξεων και καταλήτης για τη διαμόρφωση μιας προοδευτικής κίνησης για κυβέρνηση. Μιας προοδευτικής πρότασης για κυβέρνηση. Άρα λες ότι κάτι σημαντικό. Άρα λέω ότι η υποψηφιότητα είναι αντιδεξιά. Είναι σαφές δηλαδή ότι θα είναι πολύ πιο ισχυρό αντιδεξιό το κίνημα αλλαγής, δεν ξέρω αν θα το κρατήσει κίνημα αλλαγής, γιατί εδώ υπάρχει και ένα θέμα. Με βάση το καταστατικό, ο πρόεδρος του Κινάλ είναι και πρόεδρος του Πασόκ. Ποιος θα είναι πρόεδρος του Πασόκ αν μείνει το Κινάλ και ο Γιώργος Παπανδρέου έχει άλλο κόμμα, είναι το Κηδισό, θα το αλλάξει? Θα είναι άλλος πρόεδρος του Πασόκ? Μην το υποτιμάτε, σοβαρό θέμα. Καθόλου. Ο Ανδρέας Λοβέρδος που παρεμπιπτόντως βρίσκεται σε περιοδία στην Κρήτη, από τα Χανιά χθες είπε αυτό που λες, ότι εγώ αν είμαι νικητής το βράδυ της εκλογής θα πάω στη Χαριλάου Τρικούπη ως πρόεδρος του Πασόκ να κάνω τις ανακοινώσεις. Ωραία, αυτό θα έχει συνέδριο όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι εύκολο, θα έχει συνέδριο του Κινάλ που θα γίνει αμέσως μετά, αλλά ο Λοβέρδος το λέει καθαρά. Λέω όμως ότι και Κινάλ να μείνει με τον Γιώργο Παπανδρέου επικεφαλής, στο Πασόκ πρόεδρος είναι η Φόφη Γεννηματά. Αν παραιτηθεί, αυτομάτως με βάση το καταστατικό πρόεδρος του Κινάλ είναι και πρόεδρος του Πασόκ. Ο Γιώργος Παπανδρέου δεν είναι πρόεδρος του Πασόκ. Πώς πας ο κεφαλιάς. Δεν πρόεδρος του Πασόκ. Είναι πρόεδρος του Κηδισσό, του κινήματος Δημοκρατών Σοσιαλιστών. Πώς θα είναι πρόεδρος ενός άλλου κόμματος σε άλλο κόμμα που θα είναι συνασπισμός σε άλλο κόμμα? Άρα θέλει... Αυτό λέω ότι οι διεργασίες θα είναι σημαντικές στο χώρο. Αυτό από μόνο του θα αρκεί για να δούμε αν θα υπάρχει Πασόκ Κινάλ και σίγουρα θα είναι ενοποιημένο. Θα είναι ένα πράγμα. Γνώμη. Λέει εδώ ο φίλος μου ο Σπύρος. Μήπως λέει κύριε Σκουρή πάμε για νέο Καστελόριζο είτε μνημονιακό είτε γεωπολιτικό είτε αμφότερα και σιγά σιγά μας προετοιμάζουν οι απέξω και του είπαν και του Γιώργου κατέβα και εσύ? Εγώ δεν πιστεύω ότι ο Γιώργος Παπανδρέου είναι μειοδότης. Εγώ πιστεύω ότι ο Γιώργος Παπανδρέου είναι ένας μεγάλος πατριώτης. Γενικώς δεν πιστεύω ότι υπάρχουν μειοδότες που τους βάζουν οι ξένοι για να προδώσουν τα συμφέροντα. Όταν ήμουν μικρός, ρωτούσα, έλεγα στον παππού μου, άκουγα διαφόρους, ναι, ναι. Και έλεγα
οι πολιτικοί είναι προδότες. Και μου λέγε, τι πω, μου λέγε τι προδώσανε. Του έλεγα τη χώρα. Και μου λέγε, ρε παιδί μου, πώς μεγάλωσε αυτή η χώρα ξαφνικά, άμα όλοι οι πολιτικοί την είχαν προδώσει, όλοι οι πρωθυπουργοί. Και είχε δίκιο. Πώς μεγάλωσε η Ελλάδα, πώς έγινε εδώ. Εγώ δεν λέω ότι δεν υπάρχουν λάθος πολιτικές. Και εγώ προσωπικά, για παράδειγμα, είμαι σε σειρά πραγμάτων αντίθετος, αρθρογραφώ, γράφω, δεν το κρύβω. Αλλά δεν αμφισβητώ κανέναν και δει του Γιώργου Παπανδρέου και συνολικά τον Παπανδρέου, τον πατριωτισμό, την αγάπη, την υπεράσπιση στην πατρίδα. Μπορώ να έχω διαφωνίες σε άλλα θέματα, να τις λέω, να υπάρχει αντιπαράθεση, να έχεις άλλα πράγματα, αλλά τον πατριωτισμό δεν, και δεν πιστεύω ότι τους βάζουν οι πρεσβείες. Το ότι πολλοί κάνουν λάθος πολιτικές που εξυπηρετούν όχι τα συμφέροντα της χώρα, αυτό το πιστεύω, ναι. Έχει αυτό δίκιο. Είναι άλλο όμως. Άλλο πράγμα όμως. Ναι, βεβαίως. Λέει εδώ ο φίλος ο Γρηγόρης, κύριε Σκουρή, δεν είναι μεγάλο ρίσκο για τον Παπανδρέου, γιατί πολύ απλά απαγορεύεται να χάσει. Αν συμβεί αυτό, μιλάμε για τον απόλυτο διασυρμό. Είναι διπλό, έχει απόλυτο δίκιο, είναι πολύ εύστοχη παρατήρηση. Πρώτον, αν χάσει στη μάχη για την ηγεσία, νομίζω δεν θα τον χωράει η χώρα πολιτικά. Επαναλαμβάνω, δεν θα τον χωράει η χώρα. Υπάρχει ένα δεύτερο ερώτημα. Και αν πάρει την ηγεσία του Πασόκ και πάρει, ξέρω εγώ, όχι 8,5, εγώ σου λέω 10, 12. Αρκεί, θα είναι καλό για τον Παπανδρέου αυτό. Θα μου πεις εκεί που με το ζόρι βγήκε βουλευτής Πάτρας οριακά Αχαΐας στις περασμένες εκλογές ή με το γεγονός ότι το Κηδισό δεν εκπροσωπήθηκε στη Βουλή, μπορεί να είναι επιτυχία. Και να είναι επιτυχία με το γεγονός ότι μετά τα μνημόνια όλοι λέγανε ότι ο Παπανδρέας θα έχει κάνει ένα μέλλον. Να όμως που αποδεικνύεται αυτάψυχος. Και αποδεικνύεται στα 70 του, διεκδικεί την ηγεσία ενός κόμματος και δεν είναι απλώς το όνομα, δεν είναι δηλαδή μόνο με το παρελθόν. Πιστεύω ότι ένα μεγάλο μέρος της βάσης του κινήματος αλλαγής του ΠΑΣΟΚ είναι βάση που είναι μεγάλη συνήθεια άνθρωποι, οι οποίοι έχουν αντιπαρατεθεί με τη Νέα Δημοκρατία. Ζήσαμε 40 χρόνια πριν, προχθές ήταν η επέτειος της αλλαγής, έτσι. Έζησε με το φως και το σκότος, έχει ένα αντιδεξιό μέσα του. Πολλές φορές όχι ορθό, όχι ορθολογικό, αλλά το έχει. Τι να κάνουμε, γιατί στην Κρήτη το βλέπετε, έτσι, δεν το συζητάμε. Δημήτρης, όδιν εν όρος και έτε και μην. Δεν υπάρχει ελπίδα. Δεν φταίτε εσείς και το μικρόφωνο. Εσείς κάνετε λέει τη δουλειά σας, υπάρχει άφθονος χώρος. Αλλά είναι δυνατόν να ασχολούμαστε με αυτό το κόμμα. Τώρα πια. Σας είπα γιατί σε μεγάλο βαθμό αυτό το κόμμα μπορεί να επηρεάσει τις κυβερνητικές εξελίξεις ακόμα και στις εκλογές με απλή αναλογική. Και δεν είναι ότι ασχολούμαστε εμείς. Πιστεύετε ότι... Σας είπα, Μητσοτάκης και Τσίπρας, πιστεύετε ότι δεν ενδιαφέρονται? Πιστεύετε ότι οι κορυφαίοι επιχειρηματίες δεν ενδιαφέρονται? Ας σκεφτεί λίγο. Μια χαρά το περιγράφεις, Βασίλη Σκουρή. Και εγώ θα επαναλάβω για τους ακροατές που άνοιξαν τώρα τους δεκτές, ότι δεν μιλάω με έναν τυχαίο συνάδελφο στο πολιτικό ρεπορτάζ. Αυτό είναι η δουλειά του χρόνια. Αυτό κάνει. Λοιπόν, τα στελέχη του Πασόκ, λέει εδώ ο φίλος ο Κώστας, θα ψηφίσουν το Γιώργο. Τα στελέχη του Πασόκ. Εντάξει, πιστεύει ο κύριος Σκουρής ότι είχε ελπίδες σε εθνικές εκλογές ένα κόμμα που μας έβαλε στα μνημόνια, τα ακολούθησαν οι άλλοι, ένα κόμμα που έφερε το δούνου του στην Ευρώπη και κυρίως ένα κόμμα που κούναγε το δάκτυλο στην κοινωνία όταν συγκυβερνούσε με τον Σαμαρά? Τα δίκια του τα έχει. Στη γνώμη μου, αν τη θέλει, τα δίκια του τα έχει. Και να σας πω και κάτι, εγώ ακούω πολλές φορές που λέει, το λέει και ο Παπανδρέου, αλλά το λέει συνολικά στο Πασόκ, ότι είμαστε η μεγάλη παράταξη. Δεν είναι μεγάλη παράταξη. Η παράταξη που η χώρα όντως από την πλευρά των, από την εποχή των Βενιζέλων, αντιβενιζέλων, είχε δύο μήτρες το πολιτικό σύστημα. Ήταν αυτό που λέμε συντηρητική παράταξη, αυτό που λέμε προοδευτική παράταξη της μέρας μας, με ολίγων κουκουέ κατά διαστήματα και με ολίγων δεξιά κατά άλλα διαστήματα, όποτε η εποχή, η ιστορία της χώρας ήταν ομαλή. Είχε μια ομαλότητα και δεν είχαμε συνταγματικές και άλλες ανομαλίες και εκτροπές εννοώ την περίοδο της Χούντας. Σωστά. Και παλαιότερα είχαμε τέτοια γεγονότα. Αυτή η παράταξη πια εκ των πραγμάτων είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Και αρχηγός αυτής της παράταξης είναι ο Τσίπρας. Αν μπορέσει ο Παπανδρέου αυτό να το ανατρέψει, δεν ξέρω. Μπορεί να το ανατρέψει. Μπορεί να το ανατρέψει ο Λοβέρδος, ο Ανδρουλάκης, ο Χριστίδης, ο Γεκέρογλου. Δεν το ξέρω. Άποψη έχω, αλλά δεν έχει νόημα η άποψή μου αν θα το ανατρέψει ή όχι. Λέω όμως ότι έτσι είναι. Πάω... Είναι και λίγο έτσι τραγωδία να λες παράταξη όταν είσαι 8%. 8% δεν είναι παράταξη. Είναι κόμμα.
Πάω σε κάτι που αναφέρθηκες προηγουμένως, το είπα και εγώ, και είναι έτσι. Έτσι είναι τα πράγματα, ότι πήρε ψήφο εμπιστοσύνης και την επαύριο τον έριξαν. Μου λένε εδώ, ας πρόσεχε, έπρεπε να πάει μες στη Βουλή, αφού πήρε την ψήφο εμπιστοσύνης, και να πει ρίχτε με. Κάτι που έχει αφήσει να, στο παρελθόν, ως τέτοια ιδέα ότι την είχε ρίξει στο τραπέζι ο Καρχημάκης. Λοιπόν, μου λέει εδώ. Αληθές, μια κουβέντα μόνο σε αυτό, γιατί έχει το ενδιαφέρον του, ότι μεταξύ αυτών που τον έριξαν ήταν και στελέχη που ήταν Παπανδρεϊκοί. Ναι, ναι, σωστό αυτό. Σωστό. Έτσι, ο Καστανίδης, ο Κατσέλη, δεν θυμάμαι τώρα τα ονόματα, αλλά μέσα στους βουλευτές αυτών ήταν και 40 περίπου και μετά διαγραφήκαν, νομίζω, αν θυμάμαι καλά. Που ήταν στελέχη που ήταν όχι απλώς Πασό, Παπανδρεϊκά στελέχη, έτσι. Άλλος εδώ. Αν άφηναν, κύριε Σκουρή, τον Παπανδρέου να κάνει το δημοψήφισμα τότε, η εσωτερική του αντίπαλη, η αντιπολίτευση και τα ΜΜΕ. Μήπως ήταν καλύτερα τα πράγματα. Ναι, αλλά παιδιά, με συγχωρείτε, ο Πρωθυπουργός αποφάσιζε. Δεν το έκανε. Ναι, ναι. Το ότι δεν το έκανε, αν θέλετε τη γνώμη μου, εγώ πιστεύω ότι έπρεπε να το κάνει. Και εγώ είμαι υπέρ της άποψης ότι ο λαός πρέπει να παίρνει αποφάσεις με δημοψηφίσματα. Δεν είμαι εναντίον αυτού. Πολλοί το επικαλούνται και στην πράξη δεν το εφαρμόζουν ποτέ. Αλλά είναι κάποιες στιγμές οι οποίες είναι οριακές και τα δημοψηφίσματα είναι αυτά που μπορεί να δώσουν λύση. Και αλλιώς τα υπολογίζαν και να σας πω κάτι όμως στο μνημόνιο τώρα, το σκέφτομαι καμιά φορά. Μου κάνει εντύπωση ότι έχουν βγει όλοι οι Τροϊκανοί με επικεφαλή στον Ντόμψεν και λένε ότι ήταν λάθος αυτό που κάναμε. Ναι, ναι. Η Μέρκελ που λέει ήταν λάθος αυτό που κάναμε στην Ελλάδα. Ήταν λάθος η πολιτική που εφαρμόσαμε. Ήταν λάθος, το λένε οι ίδιοι. Και εδώ στην Ελλάδα αρχίζουμε και συζητάμε ακόμα αν ήταν. Έβλεπα προχθές τον Καραμαλή που έλεγε ότι είναι τιμωρητικό το μνημόνιο που μας επιβάλλαν. Ναι, ναι. Και από κάτω ήταν στελέχοι, υπουργοί της κυβέρνησης, οι οποίοι έλεγαν ότι το μνημόνιο είναι ευλογία, ότι το μνημόνιο, αν δεν το είχαμε, θα έπρεπε να το είχαμε φεύρει. Και τέτοια. Αυτά λέγαν πολλοί. Και έρχονται οι ίδιοι και σου λένε τώρα, σε μια περιοχή που η Ευρώπη δεν κάνει ακριβώς την πολιτική που χρειάζεται, θα έπρεπε να ήταν πολύ πιο απλόχερη. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τώρα με την πανδημία, κάνουν μια πολιτική η οποία δεν είναι φιλελεύθερη, η οποία είναι κενσιανή ουσιαστικά. Κάποια χρήματα το κράτος. Όπως σου λέγε παλιά, είναι άλλη λοιπόν. Έτσι θα έπρεπε να αντιμετωπιστεί και η ελληνική κρίση. Και θα ήταν καλά και για την ίδια την Ευρώπη. Θα ήταν καλά και για την Ελλάδα. Ο φίλος ο Αντώνης κάνει ένα εξαιρετικά πονηρό δημοσιογραφικά ερώτημα. Εγώ έτσι το βαθμολογώ. Λοιπόν, λέει, πείτε στον κύριο Σκουρή, σωστά αναφέρει, Παπανδρέιδες, Μητσοτάκηδες ήταν πάντα ο ένας στη Δύση, ο άλλος στην Ανατολή. Αναρωτιέμαι όμως. Μήπως η επανεμφάνιση του Γεωργίου Παπανδρέου στα πολιτικά πράγματα συνιστά για όλους εμάς μια προειδοποίηση του τι επέρχεται είτε στην οικονομία είτε στα εθνικά, ούτως ώστε να υπάρχει μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας με προσωπικότητες μετά από ένα καταστρεπτικό αποτέλεσμα? Το πρώτη διαπίστωση κατά τη γνώμη μου είναι πάρα πολύ σωστή. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ο κύριος Βενιζέλος λέει να βγει η κυβέρνηση συνεργασίας από τις απλές, από την απλή αναλογική, ότι έγινε μια δημοσκόπηση και έβγαλε από μέσα το όνομα του Στουρνάρα, Γιάννη Στουρνάρα, ως υποψήφιο πρωθυπουργού. Το γεγονός ότι ο Καραμαλής είχε μια σημαντική εμφάνιση στο ίδρυμα. Το γεγονός ότι ο Γιώργος Παπανδρέου. Δείχνει προφανώς ότι δεν είναι αυτή η σταθερότητα η οποία λέμε εμείς στα μέσα ενημέρωσης και η κυβερνητική, ότι υπάρχει στη χώρα, ότι έρχεται κάτι τέχει από κάτω. Το ερώτημα είναι για κυβέρνηση εθνικής ενότητας. Μπορεί κάποια συμφέροντα να θέλουν, αλλά νομίζω ότι πια και τα κόμματα είναι υποψιασμένα. Όποιος κάνει κάτι τέτοιο. Και γιατί θα μπορούσε να συμβεί αυτό κάτι τέτοιο? Θεωρώ ότι τουλάχιστον στα επόμενα 2 χρόνια η Ευρώπη δεν πρόκειται να ξαναγυρίσει σε πολύ σκληρά, σε πολύ σκληρή σταθεροποιητική πολιτική, σε δημοσιονομική πολιτική, τέτοια που θα θέλει μεγάλα πλεονέσματα, αυτά που λέμε ματωμένα πλεονάσματα. Άρα δεν έχουμε μπροστά μας κάτι άμεσο. Θα έχουμε στην πορεία όμως, σωστά, έχει δίκιο ο ακροατής, θα έχουμε πρόβλημα με το χρέος. Θα έχουμε πρόβλημα. Θα ξανάρθει όλα αυτά που δανείζεται η χώρα, θα τα πληρώσει μετά. Δεν θα φέρω τα πίσω. Βασίλη, επειδή δεν είσαι χθεσινός, εγώ θέλω τη βεντάλια να την ανοίξω λίγο περισσότερο. Αυτή τη στιγμή έχεις μεγάλες γεωπολιτικές τοποθετήσεις. Έχεις ένα κήρυκτο πόλεμο. Από τη μια Κίνα με Ρωσία, ας πούμε, δίπολο και όποιοι συνοθούν. Και από την άλλη Αμερικανοί, Αυστραλοί, Εγγλέζοι, ενδεχομένως Ευρωπαίοι. Αποκλείεις αυτό να είναι και ένα κλίμα που χωράει πρόσωπα που στο παρελθόν δεν το σκεφτόντουσαν? Όχι, δεν το αποκλείω καθόλου, ίσα-ίσα. Νομίζω ότι δίνει την πραγματική εικόνα και μακάρι, Γιώργο, και στα μέσα, μεγάλα μέσα ενημέρωση,
να ακούγαμε τέτοιες απόψεις σαν αυτά που βάζεις εσύ και βάζουν και οι ακροατές. Πραγματικά το χαίρομαι. Σου λέω πραγματικά είναι η πιο χαρούμενη στιγμή, γιατί μπορεί να κάνεις μια πολιτική συζήτηση από αυτές που μας ενδιαφέρουν, που κάνουμε, που δεν μπαίνει σε μικροκουτσομπολιό και μικροπολιτική. Αυτό είναι το μεγάλο. Μπαίνουμε σε ένα νέο ψυχρό πόλεμο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες από τη μια, με βασικό αντίπαλο την Κίνα και με μπαλαντέρ τη Ρωσία. Ένα νέο ΝΑΤΟ φτιάχνεται στα πλευρά της Κίνας. Αυτό θα έχει σοβαρούς εξοπλισμούς. Δεν ξέρω πώς θα επιδράσει στην πορεία. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό το θέμα και τι θα χρειαστεί για τη χώρα και τι ανακατατάξεις θα υπάρχουν στην περιοχή, γιατί κάποια στιγμή θα μπει σε ένα ουσιαστικό διάλογο με την Τουρκία. Θα το δείτε αυτό και όταν έρθει εδώ η Μέρκελ στις 29 του μήνα για την αποχαιρετιστήρια με συγχωρείτε έτσι, επίσκεψη στην χώρα, που ουσιαστικά θα πει στον Πρωθυπουργό, θα φανεί προς τα έξω, θα του πει, αυτό λένε οι πληροφορίες, εντάξει, είναι διερευνητικές επαφές, αλλά τώρα κοροϊδευόμαστε, κάντε κάτι, έναν ουσιαστικό διάλογο στην πορεία, σε ένα χρόνο δύο, ετοιμαστείτε γι' αυτό. Και θα είναι προβλήματα σοβαρά για το πολιτικό σύστημα, συν το γεγονός ότι μια ανάπτυξη η οποία έρχεται θα πρέπει να την μοιραστεί και ο κόσμος. Άκουσα ανάπτυξη 8%, 9%, μάλιστα, και λες, ωραία, και εγώ τι παίρνω από αυτό. Έρχεται ένας κατώτατος μισθός, έλεγε η Νέα Δημοκρατία προεκλογικά. 2% αύξηση για κάθε μονάδα ανάπτυξη στο ΑΕΠ. 8,9% θα πάει φέτος, λέει το ΙΟΒΕ χθες. Μάλιστα. Άρα δηλαδή θα πρέπει να βάσει αυτό, έχουμε 17% αύξηση του κατώτατου μισθού. Πούντος. Ποιος θα την πάρει δηλαδή την ανάπτυξη. Εγώ θυμάμαι όταν αυτό είναι το κρίσιμο. Αυτό είναι το κρίσιμο. Επιτρέψτε μου να το πω. Ναι, ναι. Εγώ πήγαινα χρόνια στο Ρέθυμνο διακοπές. Δεν είναι η πιο αγαπημένη μου πόλη, δεν είναι ούτε το Ηράκλειο, είναι τα Χανιά, αλλά και η Ιεράπετρα. Γενικώς μου άρεσε πάρα πολύ ως περιοχή η Κρήτη. Το χαιρόμουν να προχωρήσω 10 χρόνια ολόκληρα. Όταν έγινε λοιπόν η ιστορία με τα μνημόνια, ξαφνικά είπανε δεν έχουμε λεφτά. Κόβουμε στους ξενοδοχείο υπαλλήλους, κόβουμε στο προσωπικό, κόβουμε. Αυτό διγαίνουμε στα ξενοδοχεία, τώρα κοροϊδευόμαστε. Σου λέω επειδή Κρητική το ξέρω μια χαρά, όλοι όσοι μας ακούν. Τώρα έχουμε ανάπτυξη. Είπε κανένας πάρε εσύ. Πού είναι δηλαδή η ανάπτυξη, αν δεν έχει μια ισομερή ανάπτυξη, έχουν και στην Ταϊβάν, ξέρω. Ανάπτυξη έχουν στις Τίγρες της Ανατολής. Ακούσαν ανάπτυξη 20% και ο κόσμος πεθαίνει στον δρόμο. Μάλιστα. Οι αριθμοί όμως ευημερούν. Λοιπόν, δύο τελευταίες παρεμβάσεις και μία πρόσκληση έχεις. Λοιπόν, άκουσε εδώ. Λέει εδώ ο φίλος ο Θανάσης. Κύριε Σκουρή, είστε από τους πιο έμπειρους. Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου. Κλείνω τα μάτια πριν 70 χρόνια, τα ανοίγω τώρα. Αφού έχουμε ένα Μητσοτάκι, ένα ξάδελφο Καραμαλή, μία επιστροφή Παπανδρέου, τι χώρα είμαστε τελικά που ατέρμονα έχεις 3, 4, θέλετε 5 οικογένειες να περιστρέφονται γύρω από την καρέκλα του Πρωθυπουργού? Θα απαντήσω εγώ τώρα. Το μόνο να πω ότι σε λίγο καιρό μπορεί να έχουμε εμφύλιους για τη διαδοχή στο εσωτερικό των οικογενειών. Έχουμε από το πάρω, αλλά αυτό κρατήστε το. Πολύ σωστή επισήμανση. Να δούμε. Από το μέλλον. Θα είναι ο Δήμαρχος Αθηνέων, θα είναι ο γιος. Μιλώ τώρα τέτοια, άστα, πάμε. Λοιπόν, η επόμενη. Τελικά λέει κύριε Σκουρή, έτσι πώς τα βλέπετε τώρα τα πράγματα. Θα ρισκάρατε μια πρόβλεψη ποιος είναι πιο κοντά στο να κόψει το νήμα σε αυτό το κοινάλ? Αν δεν αλλάξει στρατηγική ο Νίκος Ανδρουλάκης, νομίζω θα, ο δεύτερο γύρο θα είναι Λοβέρδος Παπανδρέου και οι μετρήσεις, λέει αυτή τη στιγμή μετρήσεις. Η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι θα κόψει το νήμα ο Γιώργος Παπανδρέου. Αλλά επαναλαμβάνω, αυτή τη στιγμή, 1,5 χρόνο σε ένα εσωκομματικό εμφύλιο και σε ένα debate. Δύο debates θα γίνουν, για φαντάσου. Δύο. Και εσύ να ρωτάνε. Στα debate θα πέσουν μαχαίρια. Θα λέω, α πούμε, Παπανδρέου, γιατί χρέωσε το Πασόκ, γιατί μα πήγε στο μνημόνιο. Θα λέω, άλλο αυτό. Θα έχουν και μεταξύ του διάλογο υποψήφοι. Και τώρα, Γιώργο, πληροφορούμε ότι μέχρι την υποψηφιότητα Παπανδρέου το debate ήταν να γίνει με όρθιους τους υποψηφίους αρχηγούς. Τώρα επειδή ο Παπανδρέου είναι πιο ψηλός θα γίνουν καθιστούς. Ορισμένοι λένε να το κάνουμε καθιστούς. Λοιπόν, είπα δύο, αλλά ο Λεωνίδας... Καθόλου δεν τα πετάω εγώ. Λεωνίδας εδώ κάνει μια παρέμβαση. Ρωτήστε τον κύριο Σκούρη, λέει, αν ένας υδραυλικός, ο οποίος στο παρελθόν δεν έκανε σωστά τη δουλειά του στο μπάνιο του, θα τον καλούσε πάλι να κάνει επισκευή. Όπως και οι προηγούμενοι τα πήγανε χάλια βάσει οικονομικών στοιχείων. Μήπως τελικά τα δημοψηφίσματα ή η δημοσκοπήση είναι η λύση? Τώρα αυτό δεν το καταλαβαίνω εγώ, αλλά αν θες απαντάς. Έχει τα δικαιώματα, τι να σου πω. Εγώ πιστεύω ότι ο Παπανδρέου πρέπει να απαντήσει σε βασικά ερωτήματα.
τα οποία αφορούν την διακυβέρνησή του, γιατί πήρε μια παράταξη από τον Κώστα Σιμίτη με το δαχτυλίδι, έχασε εκλογές του 2004, έχασε εκλογές του 2007 και έρχεσαι με ένα ποσοστό ρεκόρ 45% και κάτι τις εκλογές του 2009 και σε δύο χρόνια παρέδωσε στο Βενιζέλο, ο οποίος το πήγε στο 4,8. Κράτησε αυτό στον κόσμο πρωτίστως της παράταξης, αλλά και στη χώρα όσον αφορά τα γενικότερα ερωτήματα, πρέπει να δώσουν απαντήσεις. Για παράδειγμα, γιατί ο Παπανδρέου, γιατί πήγαμε στο μνημόνιο. Σύμφωνοι, ο Καραμαλής είχε αυτά που, το έλλειμμα που είχε. Γιατί πήγαμε στο μνημόνιο. Ερώτημα δεύτερο. Γιατί στο μνημόνιο δεν ζήταγε και τη συνδρομή της Νέας Δημοκρατίας. Είμαι 200 ψήφους, δεν πάω πουθενά. Δεν το κάνω. Πάμε σε εκλογές. Αρκεί η εξήγηση ότι θα χρεοκοπούσε η χώρα. Αρκεί γιατί δεν έκανε το δημοψήφισμα. Γιατί υπέκυψε. Γιατί παρέδωσε κάποια στιγμή στο Σαμαρά. Το θυμήθηκες. Καλοκαίρι. Μέχρι ναι, το όνομα, το αείμνηστο του λοιπόν. Πετσάλνικου είχε πέσει τότε. Μάλιστα. Λοιπόν, μάλιστα. Γιώργο, ευχαριστώ και εσένα για τους αγώνες. Και εμείς μισώ την πρόσκληση. Την πρόσκληση έχεις. Να την ακούσεις. Ναι, καλημέρα στον κύριο Σκουρή. Τον περιμένουμε στο σεισμόπληκτο, συγγνώμη, Αρκαλοχώρη. Η Παπανδρεόπληκτη του original Πασόκ που θα συνεχίσουμε να ψηφίζουμε Πασόκ και μόνο Πασόκ, ούτε Κινάλ, ούτε Λιά, ούτε τίποτα άλλο. Λοιπόν, έχεις πρόσκληση. Λοιπόν, γίνεται αποδεκτής το λόγο με δικά μου έστωνα. Όχι, όχι, φαντάζομαι, πρόσκληση είναι με δικά τους. Αυτά είναι κριτική, δεν πειράζει, ξέρω τι είναι. Λοιπόν, δεν το συζητάμε, αλλά ξέρω ότι είναι η κριτική φιλοξενία και τι λόγο έχουν, αλλά με δικά μου έστωνα έτσι πρέπει να γίνονται αυτά. Είναι δεκτή η πρόσκληση. Άρα θα τους δούμε και σε παραπολιτικό τους Αρκαλοχωρίτες. Κράτησε το αυτό. Είναι σχολή τα Αρκαλοχωρή για το Πασόκ. Λοιπόν, να είσαι καλά, Βασίλη μου. Χίλια ευχαριστώ. Καλημέρα. Ευχαριστώ.